Η αναγέννηση έμεινε όρθια στη ζούγκλα της Νεάπολης και με τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε από τον Ιωνικό, παρότι έμεινε μέσα στο γκρουπ των ομάδων που στο φινάλι της χρονιάς θα παλέψουν για την αποφυγή του επιβασμού, έχει πλέον καλή θέα για την έξοδό της από τις θέσεις των μπαράζ. Η αναγέννηση των μερίων διοικητικών προβλημάτων αγωνιστικά συνεχίζει να δίνει τις μεγάλες δυνατότητες, παραμένοντας για τέταρτο συνεχή αγώνα ήττη και έχοντας μόλις μία ήττα στις 7 τελευταίες αγωνιστικές. Ο νέος χρυσός βαθμός παίρνει μεγαλύτερη αξία γιατί κατακτήθηκε μέσα στην καυτή Νεάπολη της Νίκαιας, με τους φόβους των ανθρώπων της αναγέννησης να επαληθεύονται, αφού η φιλοξενία των γηπεδούχων μόνο φιλοξενία δεν ήταν. Κατά την αύξηση της αποστολής των κοιτινόμαυρων υπήρξε μεγάλη ένταση, κάτι το οποίο ανάγκασε την αστυνομία που βρισκόταν στο γήπεδο να οδηγήσει την αποστολή της αναγέννησης στα παλιά αποδυτήρια του Δημοτικού Γυμναστήριου της Νεάπολης. Η αρχική ένταση μετατράπηκε αργότερα σε επίθεση από τους ανθρώπους του Ιωνικού, με 30-40 άτομα που περιφέρονταν μέσα στα αποδυτήρια να κάνουν επίθεση στους παίκτες και στους ανθρώπους της καρδιτσιώτικης ομάδας. Αναταραχή υπήρξε τόσο στην αποχώρηση των ομάδων στο ημίχρονο, όσο και στην επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο μέρος, με το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ιωνικός Χρήστο Κανελάκη να έχει έντονους διαλόγους με Φέστερ και Κουτσόπουλο. Ένταση υπήρξε και με το τέλος του αγώνα του στο γήπεδο εισήλθαν κάποιοι από τους 400 περίπου φίλους του Ιωνικού που αντάλλαξαν γαλλικά με τους παίκτες της αναγέννησης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι παίκτες της αναγέννησης έδειξαν τις δυνατότητές τους και με την ισοπαλία έπεισαν τον αντίπολο πως θα πρέπει να ετοιμάζεται για τους αγώνες στο play-out, ενώ ταυτόχρονα έδειξαν πως με ανάλογες εμφανίσεις η ομάδα της Καρδίτσας έχει μεγάλες πιθανότητες να αποφύγει τέτοιες περιπέτειες.